έγινε μια επιλογή θεμάτων για αυτή τη φετινή χρονιά, 6 θεμάτων, σε 6 διαδοχικές παρασκευές απογέματα, ώρες που να βολεύουν τους γονείς και τις υποχρεώσεις των γονέων, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες συνθήκες της περιοχής. Και αυτές οι ομιλίες αποφασίστηκαν από τα ίδια τα παιδιά στη συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων. Δεν αποφασίζονται δηλαδή από τους καθηγητές του σχολείου, τα παιδιά τα ζητάνε αυτά για θέματα που τους απασχολούν. Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, γίνεται για τρίτη χρονιά στη σειρά, να λέμε την αλήθεια. Όχι φυσικά με τα ίδια θέματα κάθε φορά, αλλά κάθε φορά εφαρμόζουμε αυτή τη λογική τα τελευταία 4 χρόνια στα Μάλια. Πηγαίνουν καλά, γιατί είναι ακριβώς θέματα που επιλέγουν τα παιδιά που ενδιαφέρονται τα ίδια να ακούσουν. Και προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε την κατάσταση, επιλέγοντας σε συνεργασία πάντοτε μαζί τους, φυσικά και με το Σύλλογο Γονέων, τους ομιλητές που πιστεύουμε ότι θα μπορέσουν πιο καλά να αποδώσουν το θέμα το οποίο θέλουν τα παιδιά στο επίπεδο των μαθητών. Αντιμετωπίζω το άγχος μαθαίνοντας για αυτό. Είναι μια εποχή. Ο κύριος Στριλιγκάς, ούτως ή άλλως, επειδή έχω την τύχη να τον γνωρίζω, ως σχολικός σύμβουλος, νομίζω ότι μπορεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αποδώσει στην ομιλία του, αλλά να απαντήσει και στα ερωτήματα των παιδιών. Και το άγχος είναι κάτι το οποίο κυριαρχεί σήμερα μέσα στην οικογένεια. Κυριαρχεί μέσα στο σχολείο, ακριβώς, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και το εντυπωσιακό είναι ότι ενώ πολλές φορές τα συζητάμε εμείς οι μεγάλοι αυτά και τα λέμε μεταξύ μας, όταν ρωτάμε τα παιδιά χωρίς κανένα προσχεδιασμό τι είναι αυτό που σας απασχολεί περισσότερο και τι θα θέλατε να συζητήσουμε ανοιχτά και ελεύθερα, το πρώτο θέμα που βάζουν είναι αυτό. Πραγματικά. Δηλαδή δεν το περίμενα ούτε εγώ να συμβεί αυτό το πράγμα. Κύριε Διευθυντά, όμως ξέρετε κάτι, μπορεί να το συζητάμε μεταξύ μας οι ενήλικες εν πάση περιπτώσει. Μπορεί ο καθένας από τη δική του την πλευρά τις δικές του τις ιδέες και τις προτάσεις να τις καταθέτει σε αυτό το πλαίσιο του διαλόγου. Ωστόσο, όταν περάσουμε στην εφαρμογή, επιμένουμε στην ίδια τακτική, οπότε το άγχος παραμένει. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε και αυτό προσπαθούμε να το αλλάξουμε εδώ πέρα, ακόμα και στον τρόπο που θα γίνει η σημερινή παρουσίαση από τον κύριο Στριλιγκά. Όποιος έρθει και τη δει από κοντά, πιστεύω θα το καταλάβει. Δεν θα ακολουθηθεί ακριβώς η κλασική λογική της εισήγησης των ερωτήσεων, αλλά θα μπορέσει, πιστεύω, να γίνει μια ανοιχτή συζήτηση από την αρχή σχεδόν της παρέμβασης αυτής, ώστε να υπάρχει μια μεγαλύτερη άνεση και μεταξύ των παιδιών και μεταξύ των καθηγητών που θα συμμετέχουν. Επίσης, εξίσου ενδιαφέροντα είναι και τα θέματα των επόμενων εβδομάδων. Απλά σας βοηθάω λίγο, γιατί έχετε έτσι μία αδυναμία στη φωνή σας, λόγω μιας ίωσης, έτσι. Λόγω ίωσης, ναι. Υγιεινή διατροφή. Ακριβώς. Επίσης θέμα επίκαιρο. Ακριβώς, ναι. Είναι η υγιεινή fast food, η υγιεινή διατροφή με τον Ζαχαρία Καλαϊτζάκη, που είναι διδάκτορ στο γαστρεντολογία και διατροφή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αυτό είναι για την επόμενη Παρασκευή. Ακολουθεί στη συνέχεια γονείς και έφοβοι, μεγαλώνοντας μαζί και κτίζουμε σχέση με τη Μαρία Παναγιωτάκη, που δεν νομίζω να χρειάζεται ιδιαίτερη συστάσει, κοινωνιολόγο, ψυχολόγο του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Ηρακλείου. Με τον κύριο Κορναράκη, που και αυτός δεν χρειάζεται συστάσεις για να είμαστε ειλικρινείς, με τις μνήμες των Μαλίων, που θα αναφερθεί στην ιστορία των Μαλίων, στο πώς εξελίχθηκε η κατάσταση όλα μέχρι τα σημερινά χρόνια, με στοιχεία και παραδόσεις και που έχει προμηθευτεί και από το σχολείο και από παιδιά που έχουν δουλέψει για αυτή τη δουλειά και διάφορα άλλα πράγματα. Ακολουθεί μετά η Σταυρούλα Ιλιόλου, ψυχολόγος, επιστημονική συνεργάτη στο ΤΕΙ Κρήτης, σε θέματα υγείας, οδικής ασφάλειας, σκέψη, συνέστημα, συμπεριφορά, μέλη της ίδιας οικογένειας. Και κλείνουμε στις 13 Μαρτίου με τον Θόδωρο τον Αντωνίου, Θοδωρή εγώ θα τον πω, τον υπεύθυνο σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού του συμβουλευτικής του νομού Ηρακλείου, με το θέμα συγκεκριμενοποιημένο πολύ στο μετά το γυμνάσιο τι, ακριβώς, και το επιλέξαμε να πάει και στο τέλος, σε συνεννόηση, με τη λογική ότι αυτό είναι θέμα που απασχολεί πάρα πολλά παιδιά, ειδικά της τρίτης γυμνασίου, με το λύκειο που έρχεται στην επόμενη χρονιά στη ζωή τους. Και αν, κύριε Δελατόλα, για να μιλήσουμε με τους όρους που είναι προσφυλή στην περίοδο των εξετάσεων, τα θέματα αυτά είναι αναμενόμενα ως επισημάνσεις για τους εφήβους, προκειμένου να αποκομίσουν και οι ίδιοι και οι γονείς τους περισσότερες, αν θέλετε, ιδέες, προτάσεις για να
καλυτερέψουν την ίδια τους τη ζωή, τον τρόπο της σκέψης τους κλπ. Όταν φτάνει στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας, βλέπεις ποιο είναι το κεφάλαιο αυτό, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, ανθρώπινες ζωές που χάνονται και ποια είναι η ευαισθησία των μαθητών. Και όταν πάμε στις μνήμες μαλλιών, βλέπεις από εκεί και πέρα και μια άλλη ανάγκη που μακάρι έτσι να συνεχίσουν οι έφηβοι να μαθαίνουν την ιστορία του τόπου τους. Ακριβώς, ακριβώς όπως τα λέτε. Συμφωνώ απόλυτα. Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε στα Μάλια. Τα Μάλια δεν είναι αυτό που νομίζει ο πολύς ο κόσμος. Δηλαδή, εντάξει, είναι μια πολύ ωραία τουριστική περιοχή. Εγώ εξάλλου δεν είμαι και από τα Μάλια. Αλλά και όταν πρώτο ήρθα σε αυτό το σχολείο, αυτό που αντιμετώπισα και αυτό που είδα είναι ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συζητιέται και αυτό που σχολιάζεται σε επίπεδο σχολείου. Είναι το κάτι άλλο πραγματικά. Και τα παιδιά ενδιαφέρονται και οι γονείς ενδιαφέρονται. Συλλόγους γονέων που έχω συναντήσει εδώ πέρα δεν έχω συναντήσει όλη μου τη σταδιοδρομία σαν εκπαιδευτικό σε κανένα άλλο σχολείο. Για να είμαι ειλικρινής. Ο τόπος μας είναι πραγματικά κάτι άλλο. Η ιστορία μας είναι κάτι άλλο. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και μην ξεχνάμε, θα πρέπει να το θυμίσω και αυτό, ότι λίγο πριν από λίγο καιρό, τον Οκτώβριο, 10 με 12 Οκτώβριο, είχαμε κάνει εδώ ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια που έχουν γίνει ποτέ στην Κρήτη, διαφοροποιημένης διδασκαλίας, με καθηγητές πανεπιστημίου όπως την Παλιντελιάδου ή την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γονέων, την κυρία Μπάρου, ή όπως παραδείγματος χάρη την κυρία Λιβανίου, οι οποίοι είχαν έρθει από την Αθήνα συνεργασία με το Δήμο και με την Περιφερειακή Κρήτης, με τρομακτική επιτυχία. Που σε αυτά στάθηκαν αρρωγός το ίδιο ο Δήμος φυσικά, η Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και όλη η κοινωνία των Μαλλίων. Mm-hmm. Και πήγε καταπληκτικά. Μακάρι μέσα από τις προσπάθειες των παιδιών να αλλάξουν και τα δεδομένα της παρουσίασης της περιοχής αυτής με την πλούσια ιστορία και στο εξωτερικό, γιατί είναι άλλοι εκείνοι που στο βωμό του χρήματος πραγματικά κάνουν αυτή τη ζημιά στην περιοχή που θέλει ένα άλλο σεβασμό, γιατί έχει μια άλλη ιστορία. Συμφωνώ απόλυτα. Τουλάχιστον και από τη θέση μου σαν εκπαιδευτικός και σαν λογική ατόμου. Λοιπόν, εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνονται κάθε Παρασκευή, είπαμε, ξεκινάμε από σήμερα στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου. Ακριβώς. Εύχομαι έτσι να συνεχίζετε. Ωραία. Και όποιος θέλει να τις θυμάται, γιατί προφανώς δεν μπορεί να τις θυμάται σε μια ραδιοφωνική έτσι απλώς μετάδοση, μπορεί πολύ εύκολα να μπει στην ιστοσελίδα του σχολείου, αρκεί να γράψει Γυμνάσιο Μαλλίων, ή στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας και να δει αναλυτικά όλο το πρόγραμμα.